Και το γιορτή. Χρόνια σου πολλά, φίλε. Χρόνια πολλά, Δημήτρη. Γεια σας, γεια σας. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Να σε καλά, να σε καλά. Επιθυμούμε σήμερα 12 ποντάκια. Αυτό επιθυμούμε, φίλε. Πόσα? 12 ποντάκια. Δεν καταλάβα. 12. Πολλά είναι, ρε. Επιθυμούμε, είπες. Έτσι. 12 ποντάκια. Ναι. 12 ποντάκια. Φερτά τρία εσύ και θα βρούμε και τα υπόλοιπα. Ναι. Ο ΠΑΟΚ έχει. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ είναι στη διοργάνωση στο conference. Και σήμερα έχει το πιο αδύναμο αντίπαλο. Όχι ότι είναι εύκολο το παιχνίδι, αλλά θεωρητικά ας πούμε ότι είναι φαβορί, ας το θέσουμε έτσι. Πρέπει να είναι σοβαρός, δεν πρέπει να τους υποτιμήσει. Δεν ξέρω, είναι μετά από τη διακοπή, θα μπουν να παίξουν σήμερα ποδοσφαιριστές που έχουν καιρό. Αυτό είναι ένα ζήτημα, αλλά πρέπει πραγματικά, δηλαδή έχει λογική αυτό που αποφασίζει και αυτό που είπε και χθες ο Λουτσέσκου. Χθες δεν είπε και πολλά το βράδυ στη Σκωτία, αλλά τόνισε για ακόμη μια φορά ότι η στρατηγική μας αυτή την περίοδο είναι να έχουμε όσο το δυνατό πιο πολλούς ενεργούς ποδοσφαιριστές. Αυτό σκέφτομαι μόνο και αυτό θέλω, πέρα βέβαια από το αποτέλεσμα το οποίο πάντα αποτελεί προτεραιότητα. Πρέπει να τους έχουμε όλους σχεδόν ενεργούς, έτσι ώστε να είναι φρέσκοι κάθε φορά που μπαίνουν, όποιος μπαίνει να παίξει στο Πέμπτη Κυριακή. Αυτό έχει αποφασίσει. Και αυτό είναι και το σκεπτικό του. Και κάπως έτσι σήμερα, μετά από 20-25 μέρες, θα μπει να παίξει ο Τσιγκάρας με τον ΣΒΑΜ, θα μπει να παίξει ο Ενκόγκ, θα μπει να παίξει ο Μπράντον Τόμας, ο Ράφα Σοάρες, ο Βιερίνια, έτσι ώστε να μπουν και πάλι στο κλίμα, να ενεργοποιηθούν, να βρουν ρυθμό, χωρίς φυσικά να φοβάται ότι αυτοί είναι υποδεέστεροι από όσους έπαιξαν την Κυριακή με τον Ατρόμητο και ότι ξέρω εγώ δεν θα έχουν καλή απόδοση. Αυτά είπε. Στην βασική ερώτηση να συγκρίνει, για να έχουμε όλη μια εικόνα, ας πούμε, Χάρτσα Μπερντίν, μοιάζουν, δεν μοιάζουν, τα σύν, τα πλήν, το απέφυγε, δεν ήθελε να κάνει τέτοιου είδους σχόλια. Έμεινε στο ότι θα χρειαστεί να κάνουμε το παιχνίδι μας, να έχουμε την κυριαρχία στον αγωνιστικό χώρο. Να πω ότι είναι μια πολύ ιστορική μέρα και για τον Λουτσέσκου και για τον ΠΑΟΚ, γιατί γίνονται διάφορα ρεκόρ, αλλά τέτοιο ρεκόρ σπάνια συναντάμε πλέον σε ομάδες μας. Ο Λουτσέσκου σήμερα με το 213ο παιχνίδι στον πάγκο του ΠΑΟΚ θα γίνει ο πρώτος στην ιστορία του συλλόγου. Στην ιστορία του. Ποιο ξεπερνάει? Τον Άγγελο Αναστασιάδη. Τον Άγγελο Αναστασιάδη. Ο οποίος έχει δουλέψει πολλές φορές φυσικά στον ΠΑΟΚ, έχει γράψει ιστορία και έχει συνδέσει το όνομά του, εννοείται, και σαν παίκτης και σαν προπονητής. Με αρκετές θητείες, ο Λουτσέσκου έχει 5 χρόνια, αλλά είναι γεμάτα χρόνια και με πάρα πολλά παιχνίδια στην Ευρώπη. Και φυσικά είναι και ο πρώτος σε ποσοστό επιτυχίας, ο πρώτος σε τίτλους, γίνεται πλέον και ο πρώτος σε παρουσίες. Ούτε αυτό ήθελα να το σχολιάσει. Εντάξει, λέει το παιχνίδι, η νίκη, τώρα τα υπόλοιπα είναι για εσάς. Αλλά φυσικά με αφορμή και αυτό το γεγονός έδωσε μια μεγάλη συνέντευξη στη Ρουμανία και πέρα από όλα τα άλλα που είπε, τα οποία έχουν αξία για το πόσο δεμένος είναι με τον ΠΑΟΚ, με την πόλη, με τον κόσμο, με την ιδιοκτησία, νομίζω ότι το πιο σημαντικό έχει να κάνει το συμβόλαιό του, γιατί αυτό περιμένουν όλοι, να μάθουν, να καταλάβουν προς τα που πάει το πράγμα και αν θα παραμείνει. Είπε ο Λουτσέσκο ότι θα ήταν καλό να το συζητούσαμε αυτό στο τέλος της χρονιάς, αλλά δεν γίνεται. Μάλλον θα έχουμε νεότερα και θα έχετε και την απόφαση, την απάντηση τον Απρίλιο. Τώρα αυτή η συγκεκριμένη του αναφορά πάει να πει ότι έχει συζητήσει με τον Σαββίδη. Ο Σαββίδης δεν θέλει να τον αφήσει να το πάει μέχρι τέλους, Απρίλιο-Μάιο, γιατί εννοείται ότι το ΠΑΟΚ θέλει να ξέρει αν θα έχει προπονητή. Βέβαια. Και θα έχει. Πιστεύω ότι ο Σαββίδης θα τον πιέσει και πάλι από τα Χριστούγεννα να το τελειώσουν. Με πιο πολλές πιθανότητες πλέον από ότι ήταν το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι μπορεί και να μην υπήρχε καμία πιθανότητα να παραμείνει. Αλλά πλέον αυτό έχει αλλάξει, έχουν αυξηθεί οι πιθανότητες. Και νομίζω το τέλος ότι αν πάρθει απόφαση και τη μάθουμε νωρίς, αυτή θα είναι θετική. Όσο καθυστερεί η ανακοίνωση, θα είναι λίγο προς το αρνητικό. Ναι. Θα είναι ζήτημα. Ναι, λέει για το δέσιμό του, λέει για το ότι εντάξει, μπορεί να έχει άλλες προσφορές, το ότι αναφέρει πως ο ΠΑΟΚ θα είναι ο πρώτος με τον οποίο θα μιλήσει είναι αυτονόητο, δηλαδή δεν είναι καμιά είδηση, εννοείται θα μιλήσει με τον ΠΑΟΚ πρώτα, αλίμονο, να μιλήσει με κάποιον άλλο πρώτα και μετά με τον ΠΑΟΚ.
Κυροτονίζω γιατί για μένα είναι πάρα πολύ σοβαρό, πάρα πολύ σημαντικό για το μέλλον του ΠΑΟΚ, ακόμα και για το πόσο Σαββίδης θα επενδύσει, θα έχει την πολιτική του, γιατί πραγματικά πιστεύω ότι ο Λουτσέσκου με την παρουσία του μπορεί να καθορίσει ακόμα και την πολιτική του Σαββίδη. Δεν εμπιστεύεται, που δεν εμπιστεύεται, και αποδεικνύεται αυτό με τους τεχνικούς διευθυντές. Ο Λουτσέσκου τον επηρεάζει τόσο πολύ που γι' αυτό λέω το συμβόλαιο είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα για το μέλλον του ΠΑΟΚ. Τα αφήνουμε στην άκρη, το κρατάμε ως ένα πρώτο στοιχείο για αυτή τη μεγάλη υπόθεση. Άρα λοιπόν σήμερα ο ΠΑΟΚ στις 10 σε ένα σχεδόν γεμάτο γήπεδο με βροχή και κρύο στη Σκωτία και με χίλιους ΠΑΟΞίδες θα έχει τον Κοτάρχη στο τέρμα, τον Κουλιεράκη, τον Εκόνγκ στα στόπερ, τον Βιερίνια, τον Ράφα Σοάρες, τον Σβάμπιρο Τζιγκάρα στο κέντρο, τον Κωνσταντέλια, τον Ζίφκοβιτς, τον Ντεσπότοφ κατά πάσα πιθανότητα και τον Μπράντον Τόμας στην επίθεση. Ο Τόμας που χθες κατάλαβε ο Ισπανός κατάφερε πέρσι ένα χρόνο να βγάλει μια ολόκληρη απάντηση στη συνέντευξη τύπου στα ελληνικά. Μπράβο. Φοβερό πείσμα από το συγκεκριμένο που από τις πρώτες μέρες μαθαίνει ελληνικά και κατάφερε τώρα να μιλήσει και ελληνικά. Απέναντι σε μια Μπερντίν που θα παίξει με 3-5-2 σε μια ομάδα που εντάξει δεν έχει τόσο πολύ ποιότητα εννοείται και αυτή είναι εκτός ρυθμού γιατί δεν έπαιξε ούτε καν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και με το Βοδίνα λέει ότι ξέρουμε πολύ καλά πως ο ΠΑΟΚ είναι εξαιρετικός στις μεταβάσεις του, αυτό το οποίο λένε και αρκετοί αντίπαλοι του ΠΑΟΚ. Αυτό πρέπει κυρίως να προσέξουμε, mm-hmm. να μην τους αφήσουμε περιθώρια να βγουν γρήγορα στην επίθεση. Ωραία. 10 ώρα θυμίζω το παιχνίδι. 10 ώρα το βράδυ, ναι. Πίτω, τριβροχή, κρύο, ξύλο και πάμε. Γερά.